Γεια σας! Σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο με προϊόντα από 1 ευρώ έως και 6 ευρώ που είναι αρκετά οικονομικά, αλλά πραγματικά μερικά από αυτά δεν αξίζουν ούτε το 1 ευρώ ούτε τα πολύ λίγα χρήματα που κάνουν. Θα σας πω την προσωπική μου γνώμη, ποια είναι καλά για μένα και ποια όχι, τα αρνητικά μου και τα θετικά μου για το κάθε προϊόν και ελπίζω να σας αρέσει αυτό το βίντεο. Να πω ότι το intro αυτού του βίντεο είναι αφιερωμένο στο κανάλι Καφρή Ελλάδα και θα έχω και το link από κάτω, άμα θέλετε να πάτε να τσεκάρετε. Τέλος πάντων, λοιπόν, ξεκινάμε με αυτό εδώ το μολυβάκι, το οποίο είναι από την Essence. Και λοιπόν, να μην σας κάνω swatch και όλα αυτά να σας κουράζω, η γνώμη μου για αυτό εδώ το μολύβι είναι ότι είναι άχρηστο, πραγματικά έκανε 1,5 ευρώ, αλλά ούτε αυτό το 1,5 ευρώ το αξίζει, γιατί βγάζει κομματάκια που κολλάνε πάνω σε βλεφαρίδες, μετά από λίγο εξαφανίζεται τελείως το μολύβι, δεν υπάρχει μολύβι και δεν αξίζει για μένα ούτε 1,5 ευρώ. Λοιπόν, ενώ π.χ. Αυτό εδώ το μολύβι από την εταιρεία Daido, το οποίο έκανε 1 ευρώ, είναι σε άσπρο χρώμα, είναι πάρα πολύ καλύτερο από το συγκεκριμένο της Essence. Λοιπόν, πάμε σε ένα eyeliner που είναι από την Essence και έκανε 3,5 ευρώ. Είναι αυτό εδώ, σας έχω πρίξει. Είναι το αγαπημένο μου eyeliner. Είναι έτσι το βουτσάκι του και πραγματικά βολεύει πάρα πολύ, μένει πάρα πολύ. Είναι μαύρο, μαύρο, έντονο, μαύρο. Είναι το καλύτερο eyeliner που έχω δοκιμάσει, ever. Ενώ από την ίδια εταιρεία, την Essence, αυτό εδώ το eyeliner, το Super Fine Eyeliner Pen, έχει αυτήν εδώ τη μητούλα, σας το δίνω και για giveaway, αύριο θα βγει η νικήτρια ή ο νικητής. Το συγκεκριμένο όμως, επειδή το πήρα και για μένα και το δοκίμασα, είναι άσχημο, είναι κακό προϊόν. Δηλαδή, πώς να σου το πω, στεγνώνει η μητούλα εδώ πάνω, αυτή εδώ, και δεν βγαίνει χρώμα, βγαίνει γκρι, μη σας πω και καφέ ανοιχτό. Δηλαδή δεν βγαίνει μαύρο και δεν, η μητούλα δεν έχει μελάνι ώστε να κάνετε πιο εύκολα τη γραμμή. Είναι λίγο, δεν ξέρω, δεν μου άρεσε. Τώρα, ας πούμε, θα σας πω για lip liner της Essence. Όποιο και χρώμα να πάρετε. Τώρα έχω πολλά χρώματα από το καθένα, απλά σας δείχνω το ένα για να καταλάβετε. Είναι αυτό έτσι εδώ, ωραίο, μια χαρά. 1,5 ευρώ και αυτό. Αξίζει. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Είναι ενυδατικό, μαλακό, απλώνει τέλεια, ένταση στο χρώμα, όλα όλα φανταστικά. Πάρα πολύ καλό. Ενώ δύο lip liner που πήρα από την εταιρεία Amy's Cosmetics, δεν φαίνεται γιατί έχει χαλάσει εδώ πέρα η συσκευασία, είναι έτσι, είναι πολύ ξερά, ξηρά, δεν ξέρω, δεν είναι καλά, αφήνουν πετσάκια στα χείλη και όλα αυτά. Δεν μου άρεσε καθόλου. Και αυτό εδώ επίσης από την Glamourous, το ίδιο. Η ίδια συσκευασία, έτσι είναι μηχανικό τέλος πάντων. Το ίδιο και αυτό. Πολύ ξηρό, δεν είναι μαλακό στο να απλωθεί όμορφα. Δεν μου άρεσε καθόλου. Καθόλου όμως. Λοιπόν, πάμε στο κραγιόν της Essence. Όποιο και κραγιόν να πάρετε της Essence, το ίδιο πράγμα είναι. Είναι σαν 2,5 ευρώ τα κραγιόν της Essence. Ναι, 2,5. Είναι πάρα πολύ ενυδατικά, απλώνουν τέλεια και είναι, πιστεύω, ότι πρέπει για ένα πρωινό μακιγιάζ, ένα πολύ πολύ απαλό μακιγιάζ, να μην θέλετε πολύ χρώμα, να μην θέλετε έντονο χρώμα. Είναι ok, αν τα θέλετε για αυτό το σκοπό, έτσι. Λοιπόν, πάω σε αυτό εδώ το κραγιόν που το έχω πάρει 1-2 ευρώ, δεν θυμάμαι. Της NYX Lipstick, είναι ένα έντονο κόκκινο, απίστευτο χρώμα, εντάξει, από το αγαπημένο μου. Απλά, εντάξει, φεύγει με το παραμικρό. Με το παραμικρό όμως. Δεν μένει καθόλου στα χείλη. Δεν μένει ούτε για αστείο. Επίσης το ίδιο και από την εταιρεία Victoria που είναι από τα Jumbo. Κόκκινο και αυτό, καλά, αυτό δεν μου αρέσει γενικά καθόλου το... Δεν μου αρέσει το χρώμα του, δεν μου πάει εμένα πάνω. Είναι λίγο πιο κόκκινο, έντονο, έντονο, έντονο. Πολύ έντονο και δεν μου αρέσει. 1 ευρώ νομίζω έκανε, ναι. Και πάλι και τα κραγιόν της Amy's Cosmetics. Λοιπόν, είναι απίστευτα ενυδατικά, αλλά δεν βγάζουν χρώμα. Στο χέρι έχει πολύ έντονο χρώμα, πάρα πολύ έντονο χρώμα. Και
στα χείλη δεν βγάζω καθόλου χρώμα. Συγγνώμη αν έχω πάρει ένα αυστηρό ύφος. Απλά όταν μιλάω για προϊόντα που με έχουν απογοητεύσει, δεν μπορώ να είμαι και μέσα στην τρελή χαρά. Λοιπόν, επίσης από τη Wet n Wild τώρα, αυτό εδώ το κραγιονάκι είναι το καλύτερο που υπάρχει για μένα. Τώρα εντάξει, θα κάνει 3 ευρώ, έτσι. Δεν έχει την τέλεια διάρκεια, αλλά εγώ βρήκα το κόκκινο των ονείρων μου. Το κόκκινο που μου πάει πραγματικά και μου αρέσει πάρα μα πάρα πολύ. Έχει πολύ καλή απόδοση χρώματος, απλά δεν κρατάει. Εντάξει, κρατάει όπως όλα τα φυσιολογικά κραγιόν, δεν είναι long lasting. Τώρα πάμε σε μολύβι ματιών. Έχω πάρει αυτό εδώ τη 17, το οποίο έκανε νομίζω 3,5 ευρώ ή 4. Είναι σε τρικουάζ. Ναι, ελπίζω να μην το πω λάθος. Τέλος πάντων, σκοτώστε με. Θα σας πω τη γνώμη μου γι' αυτό. Όταν το πρωτοπήρα είχε πολύ έντονο χρώμα, πολύ μαλακό. Και όσο περνάνε οι μέρες, δεν ξέρω, χαλασμένο ήταν. Δεν ξέρω πραγματικά τι είχε πάθει. Σκλήρινε πάρα πολύ. Σκλήρινε. Δηλαδή, για να βγάλει χρώμα το πιέζω πάρα πολύ. Και δεν το έχω πάνω από ούτε 2 μήνες, ας πούμε. 2-3 μήνες. Δεν νομίζω να το έχω παραπάνω, ρε κορίτσια. Και μου σκλήρινε. Πραγματικά μου σκλήρινε πάρα πολύ. Τέλος πάντων. Πάμε τώρα στη Wet n Wild. Αυτό εδώ. Είναι μια παλετίτσα, ας πούμε, σαν concealer τέλος πάντων. Έκανε 6 ευρώ. Λοιπόν, και σας έλεγα για αυτήν εδώ την παλετίτσα από τη Wet n Wild, την Coverall, που έχει 4 σημεία τέλος πάντων, που το κάθε ένα κάνει διαφορετική λειτουργία. Έκανε 6 ευρώ. Λοιπόν, άμα το πάρουμε το κάθε ένα ξεχωριστά, αυτό εδώ που είναι ουσιαστικά για να καλύπτει τους μαύρους κύκλους και γενικά τις ατέλειες, το χρώμα τέλος πάντων, είναι πολύ καλυπτικό, θέλει ενυδατική κρεμούλα ματιών ή προσώπου τέλος πάντων όπου το βάλετε, αλλιώς αφήνει γραμμές κάτω από τα μάτια. Λοιπόν, αυτό το πράσινο εδώ είμαι πολύ ευχαριστημένη, είναι τέλειο. Το ροζ χρωματάκι που πάλι φωτίζει έτσι και αυτά είναι πάρα πολύ καλό, απλά και αυτό θέλει ενυδατική κρεμούλα. Και το highlighter το έχω βολευτεί πιο πολύ για πάνω από το φρύδι, όχι τόσο πολύ για τα μάγουλα εδώ πέρα. Λοιπόν, πάμε για την πουδρίτσα της Wet n Wild τώρα, αυτήν εδώ που και αυτή έκανε 6 ευρώ. Natural Wear, έτσι είναι και αυτά. Είναι πάρα μα πάρα πάρα πολύ καλή πουδρίτσα. Απλά εγώ την πήρα σε λάθος απόχρωση. Αυτό το χρώμα είναι σκούρο για μένα και κάνει πιο πολύ για το χειμώνα, για το καλοκαίρι, συγγνώμη. Δεν μου κάνει τώρα το χειμώνα, οπότε δεν ξέρω, θα την κρατήσω μάλλον να την βάζω περισσότερο το καλοκαίρι. Και τώρα χρησιμοποιώ την Fit Me της Maybelline και είναι πάρα πάρα πολύ καλή κορίτσια. Λοιπόν, πάμε και την παλιτίτσα τώρα της Glamour. Είναι από το περιοδικό Glamour, το νομίζω τα έχει και στο Hondo Center, έχει μερικά προϊόντα. Και έχει αυτά εδώ τα χρωματάκια, πάρα πάρα μα πάρα πολύ καλή απόδοση χρωμάτων, χωρίς primer, είναι okay, πολύ καλή η παλετίτσα. Και τώρα στα ρούζ ας πούμε της Essence, πάμε σε αυτό εδώ πέρα, οποιοδήποτε χρώμα εδώ, έχω πάρει 3 χρώματα. Λοιπόν, ναι μεν έχουν πάρα πολύ ωραίο χρώμα, γράφουν τέλεια, όλα καλά και αυτά, δεν έχουν διάρκεια. Δηλαδή πάνω από 3 ώρες εξαφανίζεται, λες και δεν έχετε βάλει ρούζ. Και τέλος, έχουμε αυτό εδώ το κραγιόν από τα H&M, που εντάξει, το βλέπετε, που το έχω πάρει στα 2 χρώματα. Είναι πολύ καλά, δεν είναι ενυδατικά, είναι λίγο ξηρά, θέλει και λίγο lip balm να βάλετε πιο πριν. Αλλά έχουν πολύ καλή απόδοση χρώματος και έχουν διάρκεια σε σχετικές γραμμές. Και έκανε μόλις 2,5 ευρώ. Αυτό το πήρα 2 ευρώ νομίζω και κάτι από το περιοδικό. Και το ρουζ, επειδή ξέχασα να σας πω, 2,5 ή 2. Κάπου εκεί. Τέλος πάντων, αυτή είναι η γνώμη μου για μερικά προϊόντα πολύ οικονομικά. Είτε αυτή είναι καλή, είτε όχι. Το επόμενο μου βίντεο δεν έχω σκεφτεί ακόμα τι θα είναι. Αν θέλετε πείτε μου κάποια γνώμη. Θα το πούμε όμως πολύ πολύ σύντομα. Φιλάκια!